Με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται στην κόψη του ξηραφιού, όλοι έχουν αποθέσει τις ελπίδες τους στον Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος κατέφθασε νωρίς το πρωί στην Κοπενχάγη για την τελευταία και κρισιμότερη ημέρα της Συνόδου για το Κλίμα. Μέχρι αργά χθες τη νύχτα, η ομάδα των 25 ισχυρών ηγετών του κόσμου συνεδρίαζε για τη σύνταξη μιας πολιτικής διακήρυξης με την ελπίδα οι εργασίες να μην καταλήξουν σε ναυάγιο. Έντονες είναι οι διαφωνίες και οι ενστάσεις πίσω από τις κλειστές πόρτες, ωστόσο το βασικό μέτωπο είναι αυτό μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Πεκίνου. If we work together with common sense, compromise and courage, the world can move away from the brink. Ο Μπαράκ Ομπάμα συναντάται αυτή την ώρα με 19 ηγέτες ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, αλλά το πιο κρίσιμο ραντεβού θα είναι με τον Κινέζο ομόλογό του Χου Τζιανμπάο. Η Αμερικανική κυβέρνηση δέχτηκε χθες να συμβάλλει στο κοινό ταμείο των 100 δις ετησίως προς τις φτωχές χώρες, με τον όρο η Κίνα να δεχθεί να γίνεται έλεγχος από την ανεξάρτητη αρχή στις μειώσεις των ρήπων. Η Κίνα θα τιμήσει τις υποσχέσεις της, δήλωσε από βήματος του συνεδρίου πριν από λίγο ο πρόεδρος της χώρας. We will honor our word with real action. Whatever outcome this conference may produce, we will be fully committed to achieving and even exceeding the target. Ο Νικολά Σαρκοζή κατηγόρησε την Κίνα ότι βάζει εμπόδια στις διαπραγματεύσεις, ενώ απογοητευμένες είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι φτωχές χώρες υποστηρίζουν ότι τόσο η Ουάσιγκτον όσο και το Πεκίνο θα ευθύνονται για τυχόν αποτυχία. It's not going to be the end of the road, it's quite obvious, but it can be an extremely important step and I really believe it's still possible. Je n'envisage pas un échec parce que l'échec serait catastrophique dans la mesure où il se passera beaucoup de temps, Michel Denisot, avant que 110 chefs d'État et de gouvernement se retrouvent dans la même capitale sur le même sujet. Ουσιαστικός στόχος της Συνόδου είναι να διασφαλιστεί τελικά ότι η θερμοκρασία του πλανήτη μας δεν θα αυξηθεί πάνω από 2 βαθμούς.